εντάξει ο καπιταλιστικό κόσμο υιοθέτησε το κενισινό μοντέλο μπροστά στον κίνδυνο τη επέκταση τη σοσιαλιστική κοινότητα. Η περίοδο μετά το 1945 ήταν μια περίοδο ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό περιγράφτηκε από του αστούς οικονομολόγους και από του σοσιαλδημοκράτε ω αποτέλεσμα και επιτυχία του κενισιονισμού, του διευθυνόμενου καπιταλισμού και του κράτου πρόνοια. Στην πραγματικότητα. Ήταν η ανακάλυψη των νέων βιομηχανικών πεδίων. Οι θεωρητικοί του ρεφορμισμού χρησιμοποίησαν τον κενσιονισμό ω άλοθη για να πούν ότι ο καπιταλισμό έλυσε τα κοινωνικά προβλήματα. Από τον κενσιονισμό στον νεοφιλελευθερισμό, ο Μίλτο Φρίντμαν τη περίφημη χωρί του Σικάγο προωθεί την έμεση φορολογία φόρων και την απαλλαγή φόρων από τον πλούτο. Όπω τι δραστικέ περικοπέ στο κράτο πρόνοια για να καλυπτούν τα ελλείμματα που δημιούργησε ο καπιταλισμός τον προηγούμενο αιώνα. Αλέκο Τριφωνίδη, καλώς όρισες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κορυφώθηκαν οι συζητήσεις γύρω από το θέμα των μετοχοποιήσεων και των αποκρατικοποιήσεων. Κάποιοι στην Κύπρο, κάποιε πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο επιμένουν στις αποκρατικοποιήσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Να θυμίσω ότι με βάση ε, το άρθρο του 222 της τη ε, της Ρώμης ε, δεν... Ε, επιβάλλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία γενικότερα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ό, ό, κοινοφελών ό, ή κρατικών οργανισμών. Βασικά οι ευρωπαϊκές οδηγίες αν θέλετε και κανονισμοί που έχουν συζητηθεί σε, σε διάφορες συζητήσεις μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα στο είχαν την επέκταση του ανταγωνισμού, ούτω ώστε με κέριο στόχο την μείωση των τιμών των τηλεοπικοινωνιακών προϊόντων. Κανένας νόμος, καμία ευρωπαϊκή οδηγία δεν επέβαλε ή δεν επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση ή αποκρατικοποίηση ή μετοχοποίηση των κοινοφελών οργανισμών ή αν θέλετε των οργανισμών δημοσίου δικαίου. Δυστυχώς, σε διάφορες φάσεις ε, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ε, διάφορες κυβερνήσει κυρίως δεξιάς κατεύθυνσης, αυτές τις οδηγίες, αυτήν την αναγκαιότητα να θέλετε να υπάρχει ανταγωνισμός με στόχο τη μείωση των τιμών, το έχουμε μετατρέψει ως πανγέρα, ως πολιτική κατεύθυνση την ιδιωτικοποίηση των δημοκρατικών οργανισμών. Να θυμίσω ότι επί Προεδρίας Λαυκού Κληρίδη, ο Υπουργός Συγκοινωνίων τότε, σημερινός Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Νεοφύτου, ε, με διάφορες πολιτικές θέσεις αλλά και νομοσχέδια που είχαν καταθέσει είχαν προσπαθήσει από το 1999, σας παρακαλώ, για τη μετοχοποίηση ε, της ΣΥΤΑ αλλά και άλλων ημικρατικών οργανισμών. Φανταστείτε οι άλλες πολιτικές δυνάμεις να εισάκουαν τον κύριο Νεοφύτου και να πηγαίναμε στην ιδιωτικοποίηση, μετοχοποίηση, από το 2001, της ΣΥΤΑ. Το κράτος ε, θα είχε χάσει περίπου ένα δισεκατομμύριο, είτε από τις συνεισφορές της ΣΥΤΑ που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια, είτε από δανεισμό που έχει δώσει η ΣΥΤΑ, είτε από αγορά νομολόγων κυβερνητικών. Σαν ε, επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας έχουμε τις σημερινές προσπάθειες που ε, παρόλο που πάλι δεν είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, χρησιμοποιούνται ε, τώρα με άλλον στόχο, τη μεταφορά του δημόσιου πλούτου του κάθε κράτους ε, σε μερικά χέρια ιδιωτών, δημιουργώντας το ιδιωτικό μονοπόλιο. Μάλιστα. Πάντω η δημόσια περιουσία και η παραγωγή του πλούτου, όπω αντιλαμβάνομαι, με βάση αυτό που μου λέτε, έχει διαχρονική προσφορά προ το κράτο. Και αυτό είναι δεδομένο, γιατί όλα αυτά τα περισσεύματα, αν θέλετε, που έχουν συσσωρευτεί σε αυτού του κερδοφόρου οι μικρατικού οργανισμού, επιστράφηκαν αρκετέ φορέ, σε φορές των περιπτώσεων, σε ανάγκε του κράτου. Πώς το σχολιάζετε. Αυτή η προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ βρήκε ως αντίλογο, αν θέλετε, την ε, δημιουργία νόμο των νόμων περί μερισματικής πολιτικής του κράτους, ούτως ώστε να επιστρέφουν αυτά τα χρήματα του μερικού κέρδους που έχουν αυτοί οι οργανισμοί, γιατί το κέρδος περιορίζεται από το ρυθμιστήν τηλεπικοινωνιών μάξιμου στο 10%, ενώ αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα μπορούσε να αγγίξει και το 30% και το 40%. Με βάση των νόμων της μερισματικής πολιτικής, δίνεται το 50% των κερδών αφαιρουμένης της φορολογίας λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του κάθε οργανισμού, τις ανάγκες για τα ταμεία συντάξεων και όλα αυτά. Περίπου η ΣΥΤΑ έχει δώσει ε, ένα δισεκατομμύριο στο κράτος την τελευταία δεκαετία. Όμως αυτά τα χρήματα που αν θέλετε ανακούαμε τότε τον Αβέροφ του θα κατάληγαν σε κάποια ιδιωτικά χέρια και ίσως και η ΣΥΤΑ να μην είχε, είναι σύμβαλλε στην ανάπτυξη του τόπου, γιατί η ανάπτυξη ενός τόπου ε, περιβάλλεται από αρκετούς σημαντικούς πυλώνες. Ένα σημαντικότατος πυλώνας που ε, προσφέρει πάρα πολύ σε αυτή την ανάπτυξη είναι οι ανεπτυγμένε, οι σύγχρονε τηλεπικοινωνίε. Για να προσελκύσει επενδύσει στον τόπο σε διάφορου τομεί και να πάρει μπρο η μηχανή τη οικονομία, ε, ένα πυλώνα που κοιτάζουν οι ξένοι επενδυτέ είναι και το επίπεδο των τηλεπικοινωνιών που υπάρχουν στον τόπο μα, οι οποίε θα τους βοηθήσουν. Να έχουν την εύκολη πρόσβαση διεθνώ αλλά και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών του. Η προσπάθεια που έγινε τότε και στην Ευρώπη αλλά και σήμερα, τι επέφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μα λένε ότι σε όλη την Ευρώπη αυτέ οι υπηρεσίε ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Λένε τη μισή αλήθεια και κρύβουν την άλλη μισή η οποία ποια είναι. Ναι, έχουν αναπτυχθεί οι τηλεπικοινωνίες και άλλες υπηρεσίε, όμως τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Υπάρχουν τηλεπικοινωνιακά προϊόντα που οι τιμές τους είναι και μέχρι και πενταπλάσια από ό,τι είναι στην Κύπρο που η επιχείρηση ανήκει στο κράτος. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ο ιδιωτικό τομέα ε, έκανε εγκληματικέ πράξει, ή αν θέλετε, ενήργησε εγκληματικά με αμέλεια, αφήνοντα το δίχτυο των υπηρεσιών αυτών χωρί να το αναπτύξει, χωρί να το συντηρεί. Με αποτέλεσμα, τώρα, εδώ και 30 χρόνια, που λειτουργούν πάνω σε ιδιωτική βάση όλες αυτές οι υπηρεσίες ο καταναλωτής να πληρώνει και περισσότερα, αλλά το πιο σοβαρό που αγγίζει τα κράτη, αλλά και ευρύτερα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, είναι τα δίχτυα αυτά να αρχίσουν να καταστρέφονται, τα δίχτυα αυτά να αρχίσουν να μην μπορούν να σηκώσουν τον όγκο, αν θέλετε, των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών κοινωνιών, και να κινδυνεύουν τώρα μεγάλες πόλεις της Ευρώπης είτε με blackout στην ενέργεια, είτε με ε, πολλά δυστυχήματα στους σιδηροδρόμους, είτε με μεγάλες απώλειες του νερού στην υδατοπρομήθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μεγάλη Βρετανία οι απώλειες του νερού που έχει το δίχτυο είναι διπλάσιες από ό,τι η συνολική κατανάλωση από τους Βρετανούς πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό, βέβαια, το πράγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πάνω σε αυτό που είπετε, ε, και τόσο της Καλιφόρνια, ε, όσο και της Νέας Υόρκης, όπου η αμέλεια, αν θέλετε, στα πλαίσια του πολλαπλασιασμού, του κέρδους, του ιδι, ιδιωτικοποιημένου πλέον ε, ηλεκτρισμού ε, των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, να οδηγηθεί σε έναν πολύ μεγάλο blackout και να αφήσει <σκοτάδι> το σκοτάδι για πάρα πολλές ε, μέρες ή για αρκετές μέρες τους πολίτες αυτών των πολιτιών τον 21ο αιώνα. Σίγουρα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό αυτό και τα άλλα που έχω αναφέρει προηγουμένως με τους κινδύνους ε, διακοπής του ρεύματος σε μεγάλες ε, μεγαλοπόλεις της Ευρώπης ή τα μεγάλα δυστυχήματα στους σιδηρόδρομους που βλέπουμε πολύ συχνά ή και τις μεγάλες απώλειες στην υδατοπρομήθεια, θα ακολουθήσουν και επιπτώσεις στις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή... Γι, αυτό, γι' αυτό, αγαπητέ Χαραλαμπέ, <coughs> οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή τι κάνουν, Οι ομοσπονδιακέ κυβερνήσεις των πιο φιλελεύθερων κρατών της Ευρώπης έρχονται και αγοράζουν πίσω. Εθνικοποιούν. αν θέλετε, πολύ χαρακτηριστική η λέξη. Αυτέ ε, αυτές τις υπηρεσίε δημόσιας ωφελίας για να αποφύγουν αυτούς τους κινδύνους. Και την ενέργεια στη Γερμανία και την ιδιατοπρομήθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και πολλές άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που θα είναι εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα. Εγώ βέβαια παίρνοντα πάσα με αυτό που μου είπατε, να χρησιμοποιήσω και πάλι ένα ποδοσφαιρικό όρο, νόρο. Ε, εγώ θα επικεντρωθώ στο ζήτημα των εργαζομένων. Δηλαδή, πολλέ φορέ ο καυγά, αν θέλετε, του μεγάλου κεφαλαίου, στα πλαίσια του ότι ο καπιταλισμό βρίσκεται σε αντεπίθεση, αν μπορώ να το θέσω έτσι, και έτσι είναι, ε, θέλει τη συρρήκνωση των μισθών προ τα κάτω γενικότερα. Άρα, παραδειγματιζόμενο, αν θέλετε, ο ιδιωτικό τομέα από το δημόσιο, που το δημόσιο βέβαια θα έχει, όπω είναι το παράδειγμα τη Κύπρου, ένα ψηλό μισθολόγιο για του εργαζόμενου, δεν θα μπορούσε σε αυτήν την περίπτωση εύκολα να στην υπεραξία, στην απλήρωτη μισθωτή εργασία, να εκμεταλλευτεί του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, ιδιωτικοποιώντα αυτούς, του, αυτές τις υπηρεσίες και η κοινή όπως τους είπαμε πολύ ευστοχα προηγουμένως, όπως τους χαρακτηρίσαμε πολύ ευστοχα ε, προηγουμένως, θα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το ίδιο το κεφάλαιο, αυτό που θέλει ουσιαστικά, είναι να συρρυκνώσει τους μισθούς των εργαζομένων γενικότερα και να μην έχει ε, πάτημα ο εργαζόμενο για να διεκδικήσει, παράδειγμα αν θέλετε, να διεκδικήσει από τον... Ε, Έχοντα ω παράδειγμα, συγγνώμη, τον δημόσιο τομέα. Πολύ σωστή επισήμασή σα, ε, αρχίζοντα από τη Γερμανία με πολύ μεγάλου ρυθμού ανάπτυξη. Ναι, η μισθή είναι καθυλωμένη στα πλαίσια αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχετε αναφέρει για συρρήκνωση των μισθών ε, τόσο του δημοσίου και κατ' επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι, είναι στρατηγικό λάθος από τους εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα να προσπαθούν να ρίξουν τους μισθού του δημόσιου τομέα. Βέβαια, εδώ πρέπει και να επισημάνω. Ναι, και το φταίξιμο, κύριε Τριφωνίδη. Μάλιστα. Πρέπει να επισημάνω ότι εκεί που υπάρχει παραλογισμός και πολύ υψηλόμιση, βεβαίω να κοιταχτεί και να κοπούν. Ε, δεν μιλώ για αυτά. Μιλώ για τη μεγάλη τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων που είναι μεσαία τάξη εργαζόμενοι, με υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία, που την φέραμε από τα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, γι' αυτό δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε οι Ευρωπαίοι μηχανικοί, τεχνικοί από τους δικούς μας. Είναι στρατηγικό λάθος να γίνεται αυτό, γιατί... Όταν μειωθούν οι μισοί του δημόσιου τομέα, εγώ δεν είδα ποτέ να έρχονται να ψηλώνουν τη ιδιωτικό τομέα. Συνεπακόλουθα, θα συρρυκνωθούν και οι μισοί στον ιδιωτικό ακόμα τομέα. Περισσότερο. Ακόμα περισσότερο, που αν θέλετε, αυτό έχει τεράστια ανεπίπτωση στη συνολική κατανάλωση και στη συνολική απόδοση τη οικονομία. Ε, με αποτέλεσμα το χρήμα που υπάρχει στην οικονομία να λιγοστεύει, ενώ αντίθετα θα υπάρχουν ε, οι πολύ πλούσιοι, με μια μεγάλη μάζα της κοινωνίας και των εργαζομένων, να πηγαίνουμε από τη μεσαία τάξη στα, χαμηλά. στα χαμηλά. Γι' αυτό... Ε, το θέμα που υπάρχει με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της ΣΥΤΑ, αν θέλετε να μιλήσουμε στα πλαίσια τη αποκρατικοποίηση, ήταν κούφια λόγια από τον Υπουργό και κούφια υποσχέσει. Δηλαδή, το σχέδιο του είτε να πάμε στη δημόσια υπηρεσία, είτε να πάμε στη νέα εταιρεία. Ε, Μα οδηγούσε στον κρεμό και στι δύο περιπτώσει και εξηγούμε. Όσον αφορά την, το ένα είναι η εθελούσια αποχώρηση που είναι ε, δεδομένον αυτών, ε, να μην το σχολιάσω, αλλά και πάλι, αρκετοί εργαζόμενοι με τεράστια μπύρα θα ευγαίνουν στη σύνταξη, αποστερώντας την οικονομία του τόπου από την. Συνολική πείρα που είχαν ω τώρα. Και θα είναι και αντιπαραγωγικό. Και αντιπαραγωγικό. Μάλιστα, ναι. Η επιλογή να πάει μεν στον ιδιωτικό ε, εταιρεία ναι. με, για ένα χρόνο με τη σύμβαση εργασία, και μετέπειτα θα συνομολογούμε σύμβαση με τον όποιον επενδυτή θα χρυσώσει και θα δώσει αυτόν τον οργανισμό. Στον οποιονδήποτε ιδιότητη, ή επενδυτή για να κάνει υπερκέρδη. Φανταστείτε σήμερα η ΣΥΤΑ. Τα οποία δεν θα επιστρέψουν Σαφέστα. ουδέποτε, ουδέποτε ε, πίσω στην κοινωνία. Σαφέστα. Όπως γινόταν. Να το ξεχ... Ο... Θα το ξεχάσουμε. Ο... Όπω θα γινόταν σε... σε διαφορετική περίπτωση. Φανταστείτε η ΣΥΤΑ σήμερα. Ναι. Ας πάρουμε το 2015. Σε μία μεγάλη ύφεση της κυπριακής οικονομίας. Έχει σχεδόν ακουμπήσει τα 95 εκατομμύρια κέρδος. Και επαναλαμβάνω, το λελογισμένο κέρδος του 10% που επιτρέπει η ρυθμιστική αρχή. Με αρκετούς εργαζόμενους, με τα δικαιώματα που έχουν εκείνα που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, με τα ταμεία συντάξεω και όλα αυτά. Φανταστείτε μία ιδιωτική εταιρεία που δεν θα τα έχει αυτά, θα δίνει μισθού ανατολικό χώρο στους εργαζόμενους. Φανταστείτε πόσα κέρδη θα κάνει. Θα κάνει υπερκέρδη και όλα αυτά που θα δώσει στο κράτος για μια στιγμή που ακόμα δεν μας είπα πόσοι είναι η αποτίμηση της αξίας της ΣΥΤΑς, που θα το εξηγήσω μεταγενέστερα. Φανταστείτε πόσα κέρδη θα κάνει αυτή η ιδιωτική εταιρεία. Ένα παραδείγμα, ΟΤΕ. Έχουν ξεπουλήσει και έχουν ξεγυμνώσει τον ΟΤΕ με τις ε, θηγατρικές, ή και όπου ήταν ο ΟΤΕ με μετοχικό κεφάλαιο στα Βαλκάνια και από στρατηγικών εταίρων στα Βαλκάνια, τον ΟΤΕ, τον έχουν καταντήσει ένα μικρό μάγαζο ή αν θέλετε μία θηγατρική της Deutsche Telekom. Και παρόλα τα αυτά, με τα δικαιώματα των εργαζομένων που ήταν μέσα, ο ΟΤΕ πέρσι ακούμπησε τα 400 εκατομμύρια κέρδος. Αυτά τα κέρδη πρέπει να γνωρίζει τόσο ο Κυπριακό αλλά και ο ελληνικό λαό έχουν πάει στη Γερμανία. Γιατί το τεράστιο πλειοψηφικό πακέτο το έχει η Deutsche Telekom και η κυβέρνηση έχει μέσα περίπου 7 έω 10%. Πάνε τα κέρδη στη Γερμανία και μετά μας εγκαλούν Είτε οι Γερμανοί, είτε η Τρόικα, είτε οποιοδήποτε, να μας δανείσουν από τα κέρδη, από, από τα δεδουλευμένα του ελληνικού λαού. Μα ή μιλούμε για απίστευτα πράγματα, που αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε στην Κύπρο. Παίρνοντα την άλλη επιλογή του Δημοσίου, δεν συνέβη και πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να τους δώσουμε το νόμπελ της εφευρετικότητας του Υπουργού Οικονομικών και της ομάδας του. Να πάρω όλον αυτόν τον κόσμο με τεράστια μπήρα και τεχνογνωσία που οι ξένοι μας εκθιάζουν για αυτή την τεράστια τεχνογνωσία που έχουμε σαν οργανισμός αλλά και ατομικά σαν εργαζόμενοι και να μας μετακινήσουν στο δημόσιο τομέα. Φανταστείτε το πάθος που έχουν για να πάρουν κάποιοι τη σίτα στα χέρια τους. Θα φορτώσουν του κράτους από το δημόσια ταμείο να πληρώνεται και δεν είναι το ίδιο γιατί ο υπουργός οικονομικός λέει «Μα είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι». Όχι. Απ' εδώ, όπω είμαστε σήμερα, οι εργαζόμενοι πληρώνονται από το Ταμείο τη ΣΥΤΑ, ναι, που προσφέρει υπηρεσίε. Δεν είναι από το Δημόσιο Ταμείο και από τον κρατικό προπολογισμό που πληρώνονται. Και το σχέδιο του πάλι είναι ανεπαρκέ, αν θέλετε, πιο καταστροφικό. Οι υπαλλήλοι θα πάνε στο δημόσιο τομέα δεν θα ενταχθούν οργανικά στις διάφορες θέσεις των Υπουργείων, με αποτέλεσμα να τους ανατίθενται καθήκοντα και ε, υπάρχουν και παραδείγματα που άλλοι εργαζόμενοι από άλλους τομείς που έχουν πάει στο δημόσιο, που έχει έξι χρόνια που δεν τους ανατέθηκε κανένα καθήκον και απλώς υποαπασχολούνται και αμείβονται και πολύ ψηλά. Αυτά θέλει ο Υπουργό Οικονομικών μπροστά στο μεγάλο του πάθο και την έρνοια να ιδιωτικοποιήσουν τη ΣΥΤΑ που δεν είναι σημερινό πάθο και στόχευση, είναι από το 2001 επί Υπουργεία Αβέροφ Νεοφύτου. Δηλαδή θυσιάζουν τα πάντα μπροστά στο, αν θέλετε, το μεγάλον του καημό ή και μεγάλο συμφέρον να πάει σίτα στα ιδιωτικά χέρια. Εγώ, βέβαια, θα το πω συμφέρον, όχι πάθος, γιατί είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Βέβαια. Ήταν διαχρονικά ζήτημα φιλοσοφίας αυτών των πολιτικών δυνάμεων, χωρίς να ονοματίζουμε, οι οποίες ήθελαν δια καός στα πλαίσια του νέου φιλελευθερισμού, να δώσουν αυτούς, αυτές τις κερδοφόρους, τους κερδοφόρους οργανισμούς, όπως το θέσατε πολύ εύστοχα προηγουμένως, στα ιδιωτικά χέρια. Ε, τι έχει, πού έχει καταλήξει ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ε, στα θέματα των δικαιωμάτων των εργαζομένων με βάση την πρόθεση της κυβέρνησης, θέλετε, Τα δικαιώματα των εργαζομένων, είπα. όπως σας έχω πει προηγουμένως, δεν έχει καταλήξει σε καμία συμφωνία. Εμείναμε στο σχέδιο που έχω αναλύσει προηγουμένω mm -hmm. με τι ισχυρότατε μα διαφωνίε στο θέμα του διαλόγου στη Μυχτή Συμβουλευτική Επιτροπή. Όμω για μα αυτό δεν είναι το κέριο. Τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι κατοχυρωμένα με βάση το Σύνταγμα και δεν τα χαρίζει κανένα σε κανένα. Για μας το μίζο, το μεγάλο, το ουσιαστικό είναι η αποτροπή της ιδιωτικοποίηση αυτού του οργανισμού που αν θέλετε αυτή η προσπάθεια της ιδιωτικοποίηση του δείχνει και την ανικανότητα είτε της κυβέρνηση, είτε και των άλλων θεσμικών οργάνων του κράτους. Ένα οργανισμό με τέτοιες επιτυχίες, αν θέλετε, τον καλύτερο οργανισμό του τόπου, μαζί και με την ΑΕΚ και την Αρχή Λιμένα. Αντί να τον αναπτύξουμε, να τον εξυγχρονίσουμε περαιτέρω, και εγώ θέλω να σημειώσω εδώ ότι η ΣΥΤΑ δεν περίμενε κανένα Χάρη ή και κανένα Νίκο Αναστασιάδη να εξυγχρονιστεί. Η ΣΥΤΑ από μόνη της συντεχνίες διεύθυνση οργανισμό, είμαστε σε μία διαρκή πορεία εξυγχρονισμού εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτά που θέλει να κάνει σήμερα στη δημόσια υπηρεσία η κυβέρνηση με τα νομοσχέδια που είναι κατατυφημένα στην Βουλή, σας παρακαλώ εμείς έχουμε μία δεκαετία που τα έχουμε αναπτύξει και υλοποιούμε εμείς εδώ στη ΣΥΤΑ εργαζόμενη, διεύθυνση, συντεχνίε, διοικητικά συμβούλια, διάφορα που έχουν περάσει, με τεράστιες προσπάθειες. Έχουμε αναπτύξει όλα αυτά και τα έχουμε βάλει, στα υλοποιούμε. Για να καταστεί η σύντα, για, να, για να είναι η ΣΥΤΑ ανταγωνιστική, πιο ναι. ευέλικτη και όλα αυτά που οραματιζόμαστε όλοι. Είτε σε θέματα προλήψεων, ενισχύοντα την αξιοκρατία και την πρόληψη των ικανοτέρων με τις εξετάσεις, τα διπλά ίντερβιου, τα ίντερβιου ικανοτήτων, ε, τα συστήματα προαγωγών, η μείωση των κλιμάκων εισδοχής για να μειώσουμε τα έσοδα από α9 που ήταν η μηχανική και η διάφορη λειτουργοί, πήγαμε στο α7 συν 2. Σημαντική επίσημαση, ναι. Ένα άλλο σημείο σε κάποιε υπηρεσίε υποστηριχτικέ για την εξυπηρέτηση του πελατών μα. Έχουμε προσλάβει ορμήσιο προσωπικό, δίνοντα ε, τα βασικά, όμω περιορίζοντα ε, κάποια μεγάλα έξοδα. Ε, για να μπορούν είτε το 118-92, αν θυμάστε πριν λίγα χρόνια, θα πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα. Και εμείς όλοι μαζί, όπως είχα πει προηγουμένω, κάναμε ένα σχεδιασμό για μείωση των κόστων, προσλαμβάνοντα ορομήσιο προσωπικό για εκείνες τις υπηρεσίες, για να μειώσουμε τα κόστα και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Ε, όλα αυτά που θέλουν σήμερα να κάνουν αλλού, η ΣΥΤΑ πρωτοπορεί και είναι δέκα χρόνια μπροστά, αν θέλετε, και δέκα χρόνια μπροστά από πολλούς οργανισμούς τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, τα οποία δεν τα λέμε εμείς. Ήδη τα λέμε εκθέσεις τους ε, σε διάφορα ευρωπαϊκά σώματα ή αν θέλετε και συνέδρια ή αν θέλετε και σε πολλά συνέδρια που αρχόμαστε σε επαφή ή ανταλλάσσουμε επισκέψει. Επιπρόσθετα, η ΣΥΤΑ εδώ και αρκετά χρόνια υιοθέτησε το θεσμό του στρατηγικού συνεργάτη που είναι η Βόταφο με την οποία συνεργαζόμαστε και αγοράζει υπηρεσίε από την ΣΥΤΑ. προσφέρει τεχνογνωσία την οποία εμείς αξιοποιούμε προς όφελος της κυπριακής οικονομίας, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και προσπαθώντας να είναι ακόμα και σε όσο πιο χαμηλά μπορούμε Μάλιστα. προς το συμφέρον της οικονομίας. Άρα αυτός ο οργανισμός που είναι και αν θέλετε μαζί η τεχνογνωσία, η εμπειρία, η οικονομική του ευρωστία, συνδυαζόμενοι με τη γεωστρατηγική του θέση. Και εδώ να θυμίσω στους Κύπριους πολίτες ότι από τον Πεντάσχηνο και από τη Γεροσκήπου ξεκινούν υποβρύχια καλώδια για την Αποανατολή, για την Ευρώπη, για την Αμερική, είτε αγορασμένα το δίχτυο από τη ΣΥΤΑ, είτε νοικιάζοντα πάνω σε άλλα μεγάλα καλώδια. Αυτόν το δίχτυο των οπτικών μηνό, συνδυαζόμενο με τη στρατηγική μας θέση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και σε σχέση με την ιδιότητα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να την έχει κανένας. Και αποτελεί κόμβο. Και αποτελεί έναν τεράστιο τηλεπικοινωνιακό κόμβο τον οποίο δεν μπορεί να υποκαταστήσει, δεν μπορεί να κάνει ποτέ. Ούτε η Αγγλία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία. Πολύ Κανένας. Γιατί εδώ είναι η Κύπρος, εκείνη είναι αλλού. Πολύ και είναι αυτή τη γεωστρατηγική θέση και πλούτο που θέλουν να κλέψουν από τα χέρια του Κυπριακού λαού. Πολύ σημαντική επισήμασή. Ε, να, θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια σχετικά με τον διάλογο που δεν έχει γίνει ποτέ. Τη διαπραγμάτευση εννοώ ε, τη κυβέρνηση με την Τρόικα. Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω την κυβέρνηση ανίκανη, αλλά θέμα φιλοσοφία. Γι' αυτό άλλωστε δεν μπήκε στη διαδικασία ε, διαπραγμάτευση με την Τρόικα το αν σχετικά με την πρόθεσή τη για ιδιωτικοποίηση τη ΣΥΤΑ. Το μνημόνιο, αν θυμάστε τότε μετά το κούρεμα και εγώ καταλαβαίνω την κατάσταση που είχαμε βρεθεί τότε, προέβλεπε την ίσπραξη 1,4 δισεκατομμυρίων από αποκρατικοποίησης ημικρατικών οργανισμών, γης, φιλέτ, αν θέλετε και άλλων υπηρεσιών. Αυτή η ισπρακτική αναγκαιότητα που υπήρχε τότε Σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με βάση κοινή δήλωση Τρόικας και Υπουργείου Οικονομικών το Σεπτέμβριο του 2015, μετά την αξιολόγηση της οικονομίας μας από την Τρόικα, Υπουργείων Οικονομικών και Τρόικα έχουν δηλώσει ότι η Κύπρος δεν χρειάζεται άλλα χρήματα από το μνημόνιο, εξού και η εκταμείευση έχει μείνει στα 6,6 δισεκατομμύρια. Αυτόν το επίτευγμα να θέλει στις οικονομίες μας, που πρέπει να το πιστοθεί ο κυπριακός λαός, αν θέλετε και η κυβέρνηση, το έχει χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα για να αντλήσει τον Οκτώβριο του 2015 ένα δισεκατομμύριο από τις διεθνείς αγορές, δοκιμάζοντας έτσι την, τον βαθμό εμπιστοσύνης που είχαν οι διεθνείς αγορές προς την Κυπριακή οικονομία. Και αντλήσαμε. Και η προσφορά σας, παρακαλώ, ήταν τρία δισεκατομμύρια. Και εμείς αντλήσαμε ένα με επιτόκιο 4,25%. Πώς μετέπειτα ξαφνικά μετά από όλα αυτά τα οποία τα καυχούνταν η κυβέρνηση και ο υπουργό Οικονομικών επεστρέψαμε πίσω και θυμηθήκαμε, φανταστήκαμε, βρήκαμε όταν ξυπνήσαμε ένα πρωί ότι υπάρχει η τελευταία δόση των 400 εκατομμύριων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, μια μεγάλη παραπλάνηση στον Κυπριακό λαό που πρέπει επιτέλους να το αντιληφθεί ε, γιατί χρησιμοποίησα κάποια αδυναμία του συνεργατισμού στην οποία αν θέλετε μπορούμε να αναπτύξουμε στη συνέχεια, γιατί ο συνεργατισμό από σιδεροκέφαλος ξαφνικά σε μία νύχτα μας είπαν ότι χρειάζεται 175 εκατομμύρια οικονομική ενίσχυση. Τον δώσαμε αυτό, την δώσαμε αυτή την ενίσχυση και ερχόμαστε έντεχνα μετά να λέμε για την τελευταία δόση των 400 εκατομμύριων που πρέπει να λεχθεί εδώ ότι τα 125 από τα 400 τα έχουμε πάρει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μιλούμε καθαρά για 275. Άρα, η εισπρακτική αναγκαιότητα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει και ήδη το δηλώνουν καθαρά για να δείτε πώς φάσκουν και αντιφάσκουν. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι ιδεολογικό το θέμα είναι καθαρά ιδεολογικό που άρχισε πριν πολλά χρόνια. Και πιανού τα συμφέροντα εκπροσωπούν. Και πιανού τα συμφέροντα εκπροσωπούν. Ε, Εμεί διαφωνούμε ιδεολογικά μαζί του και θα κάνουμε το παν να σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση, αποκρατικοποίηση, μετοχοποίηση αυτής της μεγάλης εταιρείας που ανήκει στον Κυπριακό λαό. Πάω λίγο στο φορολογούμενο πολίτη, διότι κακά τα ψέματα, όπω προαναφέραμε προηγουμένω, επέστρεφε με βάση την κερδοφορία που είχαν αυτοί οι μικρατικοί οργανισμοί, όπω για παράδειγμα η ΣΥΤΑ, προ την κοινωνία και προ το κράτο κάποια μερίσματα. Υπάρχει ο κίνδυνο μετά την ιδιωτικοποίηση να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο φορολογούμενο πολίτη. Είναι κάτι ιδιωτικοποίηση. Αυτό που επέστρεφε πίσω και κάλυπτε ο ημικρατικό οργανισμό. Σαφέστατα θα επιβαρυνθεί ο κύριο Κώστα. Εκεί, εκεί πάει το Βεβαίω. Και να εξηγήσω. Όλοι πάμε ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε ποιε τιμέ έχουν οι ιδιωτικέ τηλεπικοινωνιακέ εταιρείε. Και α μην παίρνουν τώρα μία εταιρεία που λειτουργεί σε μία πόλη να τη βγάζουν από το ίντερνετ και να λέμε «Μα είναι πιο φθηνή και έτσι». Πρέπει να βλέπουμε το συνολικό τηλεπικοινωνιακό προϊόν που προσφέρεται και να το συγκρίνουμε ε, μαζί εις άξια στο ίδιο επίπεδο για να δούμε αν οι τιμές είναι πιο χαμηλές ή πιο ψηλές. Οι τιμές που έχει σήμερα η τιμολογιακή πολιτική της ΣΥΔΑΣ που υπάρχει σήμερα και οι τιμές είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο των τιμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα με όλα αυτά η ΣΥΤΑ βρίσκεται σε ένα μεσαίο επίπεδο σε σχέση με πολλές άλλες χώρες και μπαίνει στην πορεία για να μειώσει τις τιμές των προϊόντων της που μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερα. Στόχος αγαπητέ Χαραλαμπέ, είναι το ιδιωτικό μονοπόλιο και εκεί θα καταλήξουμε. Γιατί η Κύπρος δεν είναι μεγάλη χώρα. Είναι, αν θέλετε, ο συνολικός πληθυσμός μια γειτονιά μεγάλου πόλεων της Ευρώπης. Δεν σηκώνει πολλές εταιρείες είτε τύπλου επικοινωνιών είτε ενέργειας. Αυτό που θα γίνει είναι να έρθει ένας ιδιώτης επενδυτής, σε μια νύχτα θα καταβροχθήσει τους μικρούς ανταγωνιστές και θα μας μείνει το ιδιωτικό μονοπόλιο με αποτέλεσμα οι τιμές που θα μπαίνουν και θα καθορίζονται να είναι δυσβάσταχτες. Και καθορισμένες από το μονοπόλιο. Μάλιστα. Προσώθηκε. Έχουμε και παραδείγματα από άλλες εταιρείε. Πώς συνδέεται όλο αυτό που μου προαναφέρατε με τις Κυπριακές Αερογραμμές. Αυτός ο ιστορικός οργανισμός, οι Κυπριακές Αερογραμμές, που έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, οδηγήθηκε στο κλείσιμο με ευθύνη πολλών κυβερνήσεων. Όμως τις επιπτώσεις αυτού του κλεισίματος, αυτού του εγκλήματος αν θέλετε, θα τις παίρνει μαζί του ο Κυπριακός λαός και η Κυπριακή οικονομία. Και εξηγούμε. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν πολλές εταιρείες, αλλά τα εισιτήρια των ιδιωτικών εταιριών έχουν διπλασιαστεί από τότε που έκλεισαν οι Κυπριακές αερογραμμές. Άρα το κλείσιμο της κρατικής εταιρεία δεν έφερε μείωση των τιμών. Απλώς μερικά εισιτήρια στην αρχή, 5-10 τα βρίσκει ο πολίτης σε χαμηλές τιμές. Τα υπόλοιπα διονγκώνονται μέχρι και σε διπλάσια τιμή. Και η ποιότητα εξυπηρέτησης δεν νομίζω να είναι η ίδια Μιώνεις. με αυτή τον Κυπριακό αερογραμμό. Οι κυπριακέ μπορούσαν να κρατηθούν, απλώ έλειπε η αποφασιστικότητα και η βούληση των κυβερνώντων να κρατήσουν ε, αυτόν τον ιστορικό οργανισμό. Ο οποίο αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά που έχουν κλείσει, θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγάλο και ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού αν θέλετε, στην απογείωση του τουρισμού. Οι ταραχές που γίνονται στην περιοχή μας και η εμπόλεμη κατάσταση, αν είχαμε δικό μας αερομεταφορέα, θα μπορούσε να φέρει στην Κύπρο και διπλάσιον τουρισμό, δηλαδή να πάμε στα πέντε εκατομμύρια. Εμείς επιχαίρομαι γιατί έχει αυξηθεί ο τουρισμός μας κατά εκατό χιλιάδες αυτό δείχνει τη μειοπική ε, αν θέλει αντιμετώπιση που βλέπουμε τα πράγματα και το πόσο οι κυπριακές αερογραμμές θα συμβαλλαν στην απογείωση της άφηξης τουριστών στον τόπο μας. Άρα αφήνετε το υπονοούμενο και πάλι τη σκοπιμότητα. Σαφέστατα. Μάλιστα. Αποτελεί όχι η κορυφαία πρόκληση <euric> ε, το ότι ο φορολογούμενος πολίτης επιβαρύνθηκε τότε σε ό,τι είχε να κάνει με την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών 41 εκατομμύρια για το άνοιγμα, αν θέλετε, προς κερδοφόρου ομπεδίων των ιδιωτών που ανέλαβαν τα λιμάνια. Θα γίνει το ίδιο και με την ΣΥΤΑ, για παράδειγμα, ή την ΑΕΚ. Μα ήδη... Η εγκληματική ενέργεια να δώσουμε τα λιμάνια σε ιδιωτικά μεγαθύρια έχει επιφέρει αύξηση των τιμολογίων στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και ήδη οι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται για αυτήν την αύξηση των τιμολογίων. Επιπρόσθετα, όλα αυτά που θα καρποθεί το Κυπριακό κράτος. Δεν μας έχουν δείξει καμία μελέτη πόσο θα καρποθεί ουσιαστικά, γιατί θέλω να αναφέρω το παράδειγμα του λιμανιού του Πύρεα με την ΚΟΣΚΟ, η οποία είναι μια κρατική εταιρεία της Κινέζικης Δημοκρατίας. Αντί ένα μισή που διαλαλούσαν ότι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο, αν θέλετε σας παρακαλώ, 350 εκατομμύρια έβαλε στο ταμείο του η ελληνική κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα μέχρι το ανάμιση δις, η Κόσκο είπε είναι αυτά που θα επενδύσω. Άρα επενδύουν από αυτά που έπρεπε να δώσουν στην ελληνική κυβέρνηση και το ίδιο θα γίνει και με μας. Δεν είναι από τα χρήματα τους που επενδύουν, αλλά από εκείνα που θα έπαιρνε το ελληνικό κράτος και τώρα το κυπριακό κράτος. Ας δημοσιοποιήσουν τι θα πάρουμε ε, για να ξέρει ο κυπριακός λαός το, αυτόν το μέγιστο κέρδο που θα έχει. Και αν θέλετε να πάμε και στη γενικότερη αρχή. Επιχαιρόμαστε γιατί μεγάλοι διεθνής κολοσσοί θέλουν τα λιμάνια μας. Επαναλαμβάνω, είναι και λόγω τη γεωστρατηγική. Είναι ξεκάθαρο. Είναι πρωτάκουστο. Όλος ο κόσμος να θέλει τα λιμάνια μας και εμεί να μην τα θέλουμε. Απλά είναι η προσπάθεια να μεταφερθεί ο πλούτος σε ιδιωτικά χέρια και να μείνει το κράτος γυμνό από επιχειρήσει και, και συρρυκνομένο που ε, στηρίζουν το κράτος γιατί οι λιμενικές υπηρεσίες, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες μαζί με την υδατοπρομήθεια είναι από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που στηρίζουν μία το κράτος και την κρατική του υπόσταση. Μάλιστα. Πώς διασφαλίζονται τα εθνικά συμφέροντα σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια ε, αν ιδιωτικοποιήσουμε, για παράδειγμα, αν τους κοινοφελείς οργανισμούς που προαναφέραμε. Το κράτος μας είναι στημένον, η ασφάλεια του κράτους είναι άρρηχτα συνδεδεμένη με αυτούς τους οργανισμούς. ΑΕΚ, ΣΥΤΑ... Και ειδικά σε μια μη κατεχόμενη πατρίδα. Κατεχόμενη πατρίδα. Είναι γελίο και ουτοπικό να πιστεύει κάποιο ότι τα σοβαρότατα θέματα εθνικής ασφάλειας θα διασφαλιστούν με ένα νομοσχέδιο που έχει υποβάλει στη Βουλή ο Υπουργό Οικονομικό. Ε, εγώ έχω προκαλέσει και στη Βουλή του εκπροσώπου τη αστυνομία και του Υπουργείου Άμυνα. Αν θέλετε, του Υπουργείου Δικαιοσύνη και του Υπουργείου Άμυνα να έρθουν οι αξιωματικοί που χειρίζονται τα θέματα να μαρτυρήσουν τι λέγανε στις συσκέψεις που είχαν γίνει για αυτά τα σοβαρά θέματα. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί με κανένα νομοσχέδιο, με καμιά πρόταση νόμου η εθνική ασφάλεια, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία των οργανισμών μέσα από τα δίχτυα ε, της ε, ΣΥΤΑ. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η ανεξαρτητοποίηση θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν ο δίποτε ιδιώτης θα παρέχει εκείνη την ευχέρεια στο κράτος, επειδή θα το λέει ένας νόμος, εκείνη τη δύσκολη στιγμή να χειριστεί τα θέματα εθνικής ασφάλειας που αντιλαμβάνεστε πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος σε όλους τους τομείς για να τα αντιμετωπίσεις τη δεδομένη στιγμή. Βρίσκεται σε μεγάλων κίνδυνων η εθνική ασφάλεια και λυπούμε που το λέω στο βωμό της ιδιωτικοποίησης του συμφέροντος και του κέρδους του ατομικού να θέτουμε και τον τόπο μας σε μεγάλους κινδύνους σε μια περιοχή εμάσουσα που είναι και υποκατοχή. Είναι τραγικό. Τι θεωρείτε ότι θα γίνει σχετικά με τα νομοσχέδια που είναι κατατεθειμένα στη Βουλή, Έτσι, ένα καταληκτικό σχόλιο. Όπω γνωρίζετε, μετά από πιέσει από Για το συνδικαλιστικό κίνημα, έχει αρχίσει η συζήτηση των νομοσχεδίων. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει σύντομα η συζήτηση, με κατάληξη στην Ολομέλεια με απόρριψη των νομοσχεδίων, αυτών των άνομων νομοσχεδίων για ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ και να πάμε τάχιστα όλοι μαζί, Βουλή, Κυβέρνηση, Διοικητικό Συμβούλιο, Διεύθυνση και εργαζόμενη της ΣΥΤΑ στις προτάσεις εξυγχρονισμού που έχουμε υποβάλει σαν συνδικαλιστικό Και προαναφέρεται προηγουμένως. Οι οποίες είναι πρωτοποριακές για τα συνδικαλιστικά δρόμενα του τόπου και τα κόμματα έχουν προτάσεις, αν θέλετε και η κυβέρνηση, ούτω ώστε αυτόν το διαμάντι που λέγεται ΣΥΤΑ, αυτόν το πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του κράτους, χρησιμοποιώ λέξεις του Προέδρου της ΣΥΤΑ, του κ. Πατσαλίδη, που ανάφερε στη Βουλή, να το εξυγχρονίσουμε περισσότερο, να το αναπτύξουμε περισσότερο μαζί με εμβάθυνση των στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλους οργανισμούς. Εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης, η εμβάθυνση των συνεργασιών χωρίς να πουλεί με το χικό κεφάλαιο της εταιρείας και μπορεί να γίνει αυτό γιατί κατά τον κύριο Μπόβη, τον μεγαλύτερο υποστηριχτή των ιδιωτικοποιήσεων, τον καθηγητή τον κύριο Κρίστοφερ Μπόβη, τον οποίο είχαμε τελευταίο στην Κύπρο, θεωρείται στι ιδιωτικοποιήσει ω μια παλαιομοδίτικη συνταγή και προτείνει και συμβουλεύει και τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει να πάνε οι εταιρείε σε στρατηγικές συνεργασίες ούτως ώστε η μία να μεταφέρει τεχνογνωσία ε, στην άλλη και να αναπτύσσεται αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και σε πιο χαμηλές τιμές. Ήδη εδώ στη ΣΥΤΑ κινούμαστε πάνω σε αυτή την πορεία. Έχουν αρχίσει να υλοποιούνται μεγάλα έργα όπως το 4G, όπως το Fiber to the Home και άλλα μεγάλα έργα στο δίχτυο και με τη βοήθεια στρατηγικών συνεργατών μεγάλων οργανισμών μπορούμε να καταστήσουμε τη ΣΥΤΑ ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο ισχυρή που να στηρίζει το κράτος μας, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία του τόπου. Υπάρχουν καταρχάς πολιτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στο ΙΟΧΑΡΑΚΟΜΑ κατά των, των ιδιωτικοποιήσεων. Ναι, με βάση των διάλογων που έχουμε κάνει, ΑΚΕΛ, ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ τάσσονται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, μετοχοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις, ενάντια στην εκχώρηση και στην αλλαγή του νομικού καθεστώτος ε, της ΣΥΤΑ και πιστεύω και μετά πιτα, και της ΑΕΚ και ευελπιστώ ότι αυτή η στάση θα τηρηθεί μέχρι τέλου για να πάψουν μερικοί να συνεχίζουν αυτήν την έμμονη ιδέα των ιδιωτικοποιήσεων. Ευελπιστώ ότι πριν κλείσει η Βουλή για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που είναι γύρω στις δεν απατάει η μνήμη μου 14 του Το Απρίλη, ναι. να καταψηφιστούν αυτά τα νομοσχέδια για να φανεί με παρησία ενώπιον του κυπριακού λαού οι καθαρές θέσεις των κομμάτων. Και ποιοι τάσσονται υπέρ και ποιοι Σάφεστε. εναντίον. Αξιοσημείωτον είναι ότι η Κύπρος έχει εναρμοστεί με το ευρωπαϊκό εγκεχτημένο και έχει εξασφαλίσει μια έτσι εξαίρεση σε ό,τι έχει να κάνει με, τη, με βάση το άρθρο 9 της οδηγίας του 2009-72 έχει εξασφαλίσει έτσι μια εξαίρεση σε ό,τι έχει να κάνει με, τις, με την εμπορία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση, για παράδειγμα, ηλεκτρική ενέργεια. Το αν θα δώσει, σε ποιον ιδιοκτησιακό καθεστώ θα βρίσκεται. Και ό,τι σχολείο σα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Και εκεί οι χειρισμοί στο θέμα τη ΑΕΚ είναι καταστροφικοί και εις βάρος του κυπριακού λαού. Μπορεί οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει, να παράξει ενέργεια ε, και να τη μεταφέρει πάνω στο δίχτυο της ΑΕΚ προς τους καταναλώτες. Γιατί δεν το κάνει. Η πρόταση της κυβέρνησης για νομικών και κάθετων διαχωρισμών της ΑΕΚ είναι εξίσου καταστροφική γιατί μειώνει την αξία του οργανισμού και ταυτόχρονα ε, το, θα τον αφήσει όμοιρο μετά τη διέρεσή του στα διάφορα συμφέροντα που καιροφυλαχτούν και εκεί να ελέξουν τον τομέα της ενέργειας. Μάλιστα, θα περάσω στο ζήτημα της, το κέριο ζήτημα της υγείας. Έχω σημειώσει εδώ κάτι που μου έκανε αρκετή εντύπωση. 1,5% των εσόδων του κράτου από το φορολογούμενο πολίτη, γύρω στα 50%, αμήν πούμε σε 50 εκατομμύρια, συγγνώμη, να μην μπούμε σε λεπτομέρειε, δεν επιστρέφεται στο Υπουργείο Υγεία, αλλά πάει στο Γενικό Ταμείο του Κράτου. Όπω κάνουν σε όλα τα θέματα. Σε μια, μια μαύρη τρύπα δηλαδή. Άμυνα ναι. και για άλλα θέματα που εισφέρει ο Κυπριακό λαό. Με βάση αυτά που μου είπετε, θεωρώ ότι και εδώ υπάρχει σκοπιμότητα για μαρασμό, αν θέλετε, Τη δημόσια υγεία, που αποτελεί ένα υπέρτατο αγαθό για τον λαό μα και για τον κάθε λαό, ε, και οδεύ, οδεύοντα ολοταχώ προ την ιδιωτικοποίηση και τη υγεία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει μείνει στα σκαγιά η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγεία και είναι τραγικό, εφόσον και οι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουν εφαρμόσει, θεωρώ κουτσουρεμένο, αλλά το έχουν εφαρμόζει, Εμείς ακόμα, οι δεσμεύσεις έχουν μείνει στα σκαλιά και προωθείται το πολύ ασφαλιστικό. Στο οποίο και εδώ φοβάμαι πως θα εκπροσωπηθούν και πάλι τα συμφέροντα των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, όχι προ όφελο του λαού, γιατί θα υπάρχουν και κάποιες κοινωνικές ευάλωτε ομάδες που δεν θα μπορούν να κάνουν ασφάλεια, για παράδειγμα, όπως είναι οι άνεργοί μας, όπως είναι οι συνταξιούχοι κλπ. Τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο και πού οδεύει η υγεία. Και σε αυτό το θέμα είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Ε, το επίπεδο της υγείας μας παρόλο που έχουμε τόσο σε ιατρικών, προσωπικών, νοσηλευτικών ή και αν θέλετε και από υποδομές, ε, είμαστε σε ψηλά επίπεδα. Ο όγκος που καλείται να αντεπεξέλθει όλων αυτών των προσωπικών που ασχολείται με την υγεία του λαού, ε, τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Είναι διαχρονικό το θέμα. Όλες οι κυβερνήσει φέρουν τεραστή ανευθύνη για μη υλοποίηση του νέου συστήματος υγείας, που, το οποίο πρέπει να είναι σε ανθρωποκεντρική βάση. βάση. Όχι πάλι να εξυπηρετήσει αυτά όλα τα συμφέροντα που θέλουν κάποιοι να εξυπηρετήσει. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι εάν ήθελε η κυβέρνηση να προσφέρει κάτι στον κυπριακό λαό, έπρεπε όχι να παίρνει αναστολές και να διαπραγματεύεται μετακίνηση του χρόνου υλοποίηση του νέου συστήματος υγείας, γιατί αυτό έγινε, γι' αυτό μπορούσε να το μετακινεί τις ημερομηνίες. Αλλά από την πρώτη στιγμή έπρεπε να πάμε στην εφαρμογή του και δεν είναι δικαιολογία. Ξέρετε, λειτουργούμε με ατάκες σε αυτόν τον τόπο ε, του κυρίου Νεοφύτου που επικαλείται οικονομική, ε, την οικονομική στενότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί ε, έχοντας την οικονομική στενότητα που υπάρχει, δεν το αφιβάλλομαι, με αν κινούμαστε προς τη σωστή αυτονόμηση των νοσοκομείων και όλα αυτά που όλοι τελικά μπορούμε να συμφωνούμε σε μεγάλο μέρος, θα επωφελεί το ο πολίτης και με το να έχει καλή υγεία ο πολίτης θα μπορούσαν πολλά να είναι διαφορετικά, τόσο στην παραγωγικότητα, όσο και στην απόδοση και στους χώρους εργασίας που ε, ουσιαστικά θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την οικονομία. Γι' αυτό ε, δεν αναφέρεται κανένας που είμαστε η τελευταίοι χωρίς σχέδιο υγείας. Αλλά το ότι είμαστε μη ιδιωτικοποιημένες στις τηλεπικοινωνίες ή ενέργεια, το αναφέρνομαι. Γι' αυτό, ε, ξέρετε εδώ, τη μισή αλήθεια την κρύβομαι από τον κυπριακό λαό και λειτουργούμε πάνω στην άλλη μισή ε, και με τη βοήθεια πολλών κάνουμε πλήση εγκεφάλου για αυτά που θέλουμε να γίνουν. Σαφέστατα πρέπει να προχωρήσουμε προς την υλοποίηση του νέου συστήματος υγείας, ε, γιατί ε, αν θέλετε ε, σε κάποιες φάσεις μπορεί να φανούμε και η πιο υποανάπτυχτη χώρα της Ευρώπης. Μη... Υιοθετώντα και υλοποιώντα ένα και είναι πολλά τα σύστημα υγεία το οποίο ταλαιπωρείται χιλιάδε κόσμο καθημερινά αναφέρουν... παρά τι υπεράνθρωπε προσπάθειε ε, όλων των λειτουργών υγεία, είτε γιατρών, είτε νοσηλευτών. είτε... Να μου, να μου επιτρέπετε, να φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ξέρουμε πολύ καλό ότι στι μέρε μα ο καρκίνο λοιπόν. Το αντικαρκυνικό βρίσκεται στην Τράπεζα Κύπρου. Εκεί το κράτο αγοράζει υπηρεσίε και εξοδεύει. Δεν επιβαρύνονται, δεν επιβαρύνονται οι ασθενείς, αλλά το κράτο όμω εξοδεύει πάρα πολλά λεφτά στο να δημιουργήσει αυτό το αντικαρκυνικό στην Τράπεζα Κύπρου, αγοράζοντα υπηρεσίε από την Τράπεζα Κύπρου. Υπάρχει και το πρόβλημα τη μεταφορά των κατοίκων τη Πάφου και τη Λεμεσού το ακτινοθεραπευτικό που πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, ενδιάμεσα των περιοχών Εν αυτό. Ντο... Τον περιοχό, τον περιοχό, έχει προγραμματιστεί για τη ΛΕΜΕΣΟ. τηλεμεσό στο δημόσιο τομέα. Και γι' αυτό έχει μείνει στα σκαλιά. Μα είμαστε σε πολλά σημεία πίσω και αν θέλετε, ε, επιπρόσθετα, υπάρχουν ασθένειε που ταλαιπωρούν χιλιάδες κόσμο και η χορηγία των φαρμάκων για αυτές τις ασθένειες... Μιλούμε για τεράστια ταλαιπωρία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί και θα το αναφέρω δημοσίως για έναν πολύ καλό φίλο και συνεργάτη, ο οποίος είχε μία χρόνια ασθένεια, είχε επιδεινωθεί και το κράτος του αρνείται να του δώσει το φάρμακο γιατί σας παρακαλώ κόστιζε 3.000 ευρώ το μήνα το κουτί. Μιλώντας, η επιλογή ήταν ο άρρωστος να πεθάνει, γιατί έχουμε οικονομική στενότητα. Τόλμησα και επισκέφθηκα τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πατσαλή, ο οποίος εξηγώντα του την περίπτωση, ο άνθρωπος ε, το είχε βάλει από μέσα του να κάνει το εξής. Το φάρμακο θα το πάρει ο ασθενής, αλλά σε μειωμένη τιμή. Και σα παρακαλώ. Αν είναι ποτέ με μία έρευνα που είχε γίνει, το φάρμακο κόστησε να παραχθεί, να εξαχθεί, να έρθει στην Κύπρο και να είναι έτοιμο προ πώληση 1.100 ευρώ. Αλλά οι φαρμακευτικέ υπηρεσίε του κράτου το αγόραζαν 3.000. Και αυτό ήταν αποτρεπτικό στο να δώσουμε στοχή ασθενή το φάρμακο αυτό. Και ο υπουργό προ πίστη του έκανε τέτοιε ενέργειε γιατί το κλειδί ήταν η μείωση τη τιμή. Όχι να εγκρίνω το φάρμακο στην τιμή των 3.000, αλλά να ενεργήσω στο να μειωθεί η τιμή στην πραγματική του αξία για να μην κάνει υπερκέρδη ο μεσάζων τη εμπορία των φαρμάκων. Και εδώ είναι ένα σημαντικό στοιχείο που ε, αν θέλετε πρέπει να εσκύψει ο υπουργό υγεία οι τιμέ στο φαρμάκο στις χρόνιες ασθένειες. Μπορώ, έχω πολλά παραδείγματα να αναφέρω και με αρρώστους που είναι ήταν στο εξωτερικό θέμα. Είναι θέμα, ναι. και τα συμφέροντα που παίζονται με την μεταφορά α, α, αρρώστου στο εξωτερικό και πολλά άλλα είναι τον ένα τον ιατρικό τουρισμό. Για τον ιατρικό τουρισμό, εννοείται. Μπορεί και με τον ιατρικό τουρισμό οι καιρικέ συνθήκε που έχει ο τόπο μα ευνοούν πολύ τον ιατρικό τουρισμό, που δυστυχώ μείναμε και σε αυτό το θέμα πίσω. πίσω. Πάντω, δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό που θα πω. Ε, σίγουρα, εφόσον αναφέραμε το πρόβλημα του αντικαρκίνικου προηγουμένω, σίγουρα πολλά ε, πολλά είδη καρκίνων μπορούν να θεραπευτούν και μάλιστα σχεδόν χωρίς έξοδα, αλλά δεν συμφέρει, αν θέλετε, των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών, των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, να δώσουν, αν θέλετε, στο κοινό, στους λαούς, στον άνθρωπο, για, και πάλι για συμφεροντολογικούς, λόγου λόγους, ε, τη γιατρία για να υπερδιπλασιάζουν, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους. Και αυτό εναποτίθεται σαδίστικα και στα κράτη-μέλη, στα κράτη ξεχωριστά. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα, μια γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει μείνει πίσω σε πολλά θέματα, είτε της υγείας, είτε της παιδείας, είτε της εξωτερικής πολιτικής. Ε, υπάρχει θεωρητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μένουμε στο θεωρητικό. Οι γενικότερες πολιτικές ε, λείπουν και πάμε στις ε, πολιτικές είτε αν θέλετε μεμονωμένων κρατών πιο ισχυρών είτε αν θέλετε μεγάλων πολιεθνικών που είναι πίσω από τις κυβερνήσει. Πολύ σημαντικέ επισημάνσεις να τελειώσουμε το συνεργατισμό και όχι τυχαία. Εφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του απλού ανθρώπου, των ευάλωτων και αδύνατων κοινωνικών ομάδων. Έχει αλλάξει πρόσωπο συνεργασμού σήμερα. Όσο και αν δεν θέλει να τον παραδεχτεί ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνεργατισμού, ναι, έχει αλλάξει. Αρχίζοντας όμως Θέλω να ψέξω και να καυστηριάσω και να τα καταδικάσω τις ενέργειες όσων εκείνων που έχουν καπηλευτεί το συνεργατισμό, έχουν κλέψει από το συνεργατισμό, που ε, όπως βλέπετε τάχιστα να λειτουργήσει η δικαιοσύνη γιατί δεν πρέπει να κρέμεται αυτό το σύννεφο πάνω από το συνεργατισμό. Πρέπει να, να προχωρήσουν οι έρευνε, να καταδικαστούν όσοι έχουν κλέψει από τον συνεργατισμό. Ο συνεργατισμό διαχρονικά, αν θέλετε, έχει ε, χτίσει την οικονομία του τόπου, ε, βοηθώντα τις μεσαίε τάξει, τα χαμηλά στρώματα του λαού, είτε στο τομέα των νοικιστικό ή στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. Και στον πιστοτικό τομέα, και στο και εμπόριο, στον... και στην βιομηχανία, μεμπόριο, και στο και αγροτικό. Και στο αγροτικό, πολύ σημαντικό το αγροτικό. Οι αγρότες, εξ ολοκλήρου η βοήθεια ήταν α, από το συνεργατισμό. Ο συνεργατισμό μετά τη νέα τάξη πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί στον τόπο μας, την καταστροφή, χρειάστηκε την κρατική ενίσχυση του 1,5 δισεκατομμύριου. Μας είχαν μπει και ως πρόσφατα μας διαβεβαίωνα ότι ο συνεργατισμός είναι σιδεροκέφαλος. Και εμείς αυτό θέλαμε, γιατί προερχόμαι και από οικογένεια συνεργατιστών που για χρόνια στηρίζαμε και βοηθούσαμε το συνεργατισμό σε διάφορους τομείς. Τελευταίος όμως, μας έχουν μπει η άλλη μεγάλη τρύπα, 175 εκατομμυρίων που χρειάστηκε ο συνεργατισμό και καλό, ξανακάλεσα και καλό και σήμερα το Γενικό Ελεκτή της Δημοκρατίας, να ερευνήσει από πού προήλθε αυτή η τρύπα των 175 εκατομμυρίων και πάλι εφόσον υπήρχε η ενίσχυση του ανάμιση δις και μπήκαμε σε μία καλή πορεία του συνεργατισμού. Πώς προέκυψε αυτή η ενίσχυση των 175 εκατομμυρίων και ποιοι ευθύνονται. Όμως, αυτή η ενίσχυση πού θα μας οδηγήσει. Μας το επιβάλλανε, αν θέλετε, ήταν και σε συνεννόηση για να μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα, οι θεσμοί να ενισχύσουμε τον συνεργατισμό και να μην καταρρεύσει με τα 170. Μας υποχρέωσαν να υποβάλλουμε και πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης του συνεργατισμού μέχρι το 2018. Στην αρχή πήγε κάτω από την υποπτία. Μάλιστα. Που ήταν το προστάδιο, ο προθάλαμος, αυτού που λέτε. Και τώρα πάμε. έχουμε υποβάλει πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εάν θέλετε, και εδώ πρέπει να γίνει μια έρευνα, είναι τεχνητή η αναγκαιότητα αυτή του συνεργατισμού για να μας οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση και αυτού του κοινοφελούς οργανισμού που στήριξε διαχρονικά τον απλό Κύπριο εργαζόμενο αγρότη, μικροβιομήχανο, ε, τον απλό πολίτη. Είναι τεχνητή, διότι ακούγονται διάφορα, μας είπαν για την κεφαλαιακή επάρκεια που έπρεπε να έχει ο συνεργατισμός, αν θυμάστε μετατοπίστηκε από το 6% στο 9% και για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, για κάθε 100 ευρώ ε, δάμια που είχε ε, ο συνεργατής έπρεπε να έχει 9 ε, ευρώ, αν θέλετε, ε, ρευστότητα, κεφάλαια. Λοιπόν. Ξαφνικά, μας έχουν πει ότι πρέπει να πάει στο 12%. Γι' αυτό προέκυψε και η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των 175 εκατομμυρίων. Και πάμε σε ιδιωτικοποίηση και του συνεργατισμού. Που πιστεύω ε, αλλάσσει αλλάσει και όψη και αντί να εξυπηρετεί όπως παλιά τους σκοπούς που εξυπηρετούσε ο συνεργατισμός και να ανήκει στον απλό πολίτη, στον κυπριακό λαό, λειτουργεί τώρα σαν μία κανονική εμπορική τράπεζα, και σε διάστημα δυο-τριών χρόνων θα πάει και αυτός σε ξένα χέρια όπως πήγε η Τράπεζα Κύπρου, όπως πήγε η Ελληνική. Και ενδιαφέροντας να πάνε και τα υπόλοιπα. Και θα πάνε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή καταλήγοντας σε αυτόν τον τόπο τράπεζες σε ξένους λιμάνια σε ξένου, τηλεπικοινωνία σε ξένου, ενέργεια σε ξένου, συνεργατισμό σε ξένου. Πρώτα γίνεται τράπεζα και μετά σε ξένου. Μάλιστα. Μισή πατρίδα κατεχόμενη. Όλε οι βασικέ υπηρεσίε στην υπό τον έλεγχο της Κυπυρακής Δημοκρατίας σε ξένους. χέρια. Αρκετοί μεγάλες εκτάσεις γης τις πουλούμε σε ξένους, Κινέζους, Ρώσους, τελικά εμείς θα μείνουμε γυμνοί και ορφανοί σε αυτόν τον τόπο. Μάλλον υποθηκεύουμε και την άλλη μισή μας Υποθηκεύουμε και, και την άλλη μισή, μισή, μισή πατρίδα, με ποια εμμία ότι αγωνιζόμαστε να πάρουμε την υποκατοχή πατρίδα μας και την, αυτή που είναι στα χέρια μας σχεδόν την, ξεπουλάμε. την έσουμε, την ξεπολάμε, την δώσαμε στους ξένους. Είναι μία λογική του παράλογου και των τεράστιων συμφερόντων. Τι να περιμένει ο κυπριακός λαός από την εκλογή του Αλέκου Τριφωνίδη στο νέο κοινοβούλιο εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών του 2016. Η πολιτική και συνδικαλιστική μου δράση τα τελευταία 30 χρόνια, η έρνοια μου για τον απλό άνθρωπο και τον απλό εργαζόμενο, οι διαχρονικοί μου αγώνες με δυναμισμό, με επιχειρήματα, χωρίς φόβο και πάθος, η ανάδειξη της αλήθειας ενώπιον του κυπριακού λαού, η μαχητικότητα και η έρνοια για τον απλό εργαζόμενο, τον άνεργο, τα το άτομα με στις ευπαθείς ομάδες, αλλά και η έγνοια μου για την τάχιστη ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας, πιστεύω και αισιοδοξώ ότι θα εκτιμηθούν από την μια μεγάλη μάζα του κυπριακού λαού, αλλά και ειδικότερα από τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά όπως έχω πει και προηγουμένως και ευρύτερα και εκτός του κόσμου του Δημοκρατικού Κόμματος και θα μου δώσουν την ευκαιρία να συνεχίσω αυτούς τους αγώνες ε, προς όφελος των απλών ανθρώπων, των εργαζόμενων, αλλά και των σωστών επιχειρηματιών, για να μπορέσει αυτή η κοινωνία να φανεί αντάξια της ιστορίας αυτού του τόπου και να ξεφύγουμε από τη μιζέρια, την αθλειότητα και να μπούμε σε μία νέα πορεία όπου ο απλός άνθρωπος θα έχει τον πρώτο λόγο. Γι' αυτό και το σύνθημα μου το απλό είναι ο δικός σου άνθρωπος στη Βουλή του Αντιπροσώπου. Εσιοδοξώ με την παρουσία μου στη Βουλή να εκπροσωπήσω τους απλούς πολίτες στο νέο κοινοβούλιο. Τελειώνοντας και απευθυνόμενος σε όλους τους Κύπριους πολίτες, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος και ιδεολογίας, τους προτρέπω οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου ή και με το γραφείο μου, ε, μέσω οποιοδήποτε μέσου, τηλεφώνου διαζώσης, κατηδία μέσω των κοινωνικών δικτύων, γιατί, επαναλαμβάνω, είμαι, θεωρώ ότι μπορώ να είμαι ο δικός τους άνθρωπος στη Βουλή με απλότητα, εντιμότητα, δυναμισμό και με επιχειρήματα. Η θέση και το αξίωμα του οποιοδήποτε ε, σε ανώτατο επίπεδο, δεν είναι παρά το χρέο που έχουμε όλοι ενώπιον του λαού μα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία και καλή δύναμη στους αγώνες που δίνεις, αλλά και σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευκαιρία και θα είμαι στη διάθεση του Κυπριακού λαού, όπως πάντα, με την ενίσχυση που θα μου δώσει ευελπιστό ότι θα μπορέσω να βοηθήσω να βάλω κι εγώ το δικό μου λίθον ε, για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που έχει ο απλός άνθρωπος, η οικονομία και γενικότερα ο τόπος μας. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα της κρίσης του καπιταλισμού.